Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι ήταν πιο θεαματικός. Αυτό θέλει και ο κόσμος του, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ένας λαός, όπως και του Ολυμπιακού, όπου είναι καβιάρης. Ο ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ είναι πιο καβιάρης. Και το περσινό πρωτάθλημα το πανηγύρισαν, αλλά δεν καβλώσανε. Να υπάρχει ένας συνδυασμός, δηλαδή μια ομαδάρας η οποία μπροστά θα βγάζει φωτιές και θα συνδυάζει το θέαμα και την ουσία. Δεν πατάει όλα στη ζωή. Δείχνει ότι από τη μέση και μπροστά δύσκολα δεν θα βάζει γκολ. Η τετράδα του στην άμυνα, αν εξαιρέσουμε τον Γιαννούλη και ψάχνουν εκεί να κλείσουν την τρύπα, είναι πολύ καλή. Και ενισχύθηκε και στα center back αρκετά καλά. Για αυτό το Μιχάλη, ο οποίος είναι καλός. Πήρα ένα πνευματικό δεξί back για το Μάτος, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα είναι φέτος. Πασχαλάκης θα κάνει τρεις μαλακίες στον χρόνο, τη μία την έκανε στο φιλικό, άλλες δύο και θα σου δώσει 10 βαθμούς, 11-12 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό ο θεματοφύλακας, ουσιώδης. Ουσιώδης αλλά και ενθουσιώδης, λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Κάποιοι λένε ότι είναι κάγκρος. Εγώ δεν το συμπαθώ, λέω είναι ουσιώδης και συνάμα ενθουσιώδης. Στο ενθουσιώδης πάει λίγο, ένα βήμα σαν και εμένα. Περνάω την κόκκινη γραμμή, την περνάει και αυτός λίγο. Είναι να του συμπαθήσει όμως παίκτης και δεν τον κολλάω. Έκανε πολύ καλά που πήρε ένα ποδοσφαιριστή μπροστά από το center back με ύψος. Να ψηλώσει την ομάδα του και να κόβει, να είναι κόφτης. Τώρα, εάν πάρει στην Ελλάδα τις διαιτησίες όπως με το Μάτος, που θα κάνει τρία φάουλ για κάρτα και θα του δίνει μία κάρτα, που θα είναι τρία φάουλ και τρεις ενέργειες για κόκκινη κάρτα και θα φάει μισή κόκκινη κάρτα και μπορεί να σταθεί. Τι που είναι δύσκολο να σταθεί με τον Άγιαξ, αν βάλει λέει, τον Μπέλκα, τρίτο χαφ. Αυτοί γράφουν τώρα 4-4-2 γιατί έτσι τους είπαν τους μαλάκες. Μας είπαν, λένε 4-4-2. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Πάνε τώρα να δείξουν δίθεν καινοτομίες του καινούργιου προπονητή αρχίδια. Τρίχες. Αν παίξει ο Πέλκας λοιπόν εκεί, που είναι λογικό να παίξει. Ο Ελχαντουρί οχτάρι. Το φέραν πίσω τον Άγριστο και τον κάνανε ο παιχταράς του νούμερο 8. Χαρτάκι κι αυτό. Και παίξει και ο Μαύρος, ο οποίος όμως θα αντιμετωπίσει τεχνίτες γρήγορους και παίκτες που θα πέφτουν πάνω του. Εδώ φοβάμαι ότι ο Πάγκο μπορεί να μείνει με παίκτη λιγότερο και να έχει θέμα στα χαφ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μήπως να παίξει και με 4 χαφ με τον Άγιαξ. Να παίξει το αντιποδόσιο και το πάνω κλέψω. Να μιμηθεί αυτό που έκανε με την Dortmund σε 2 παιχνίδια. Αλλά γενικά η μεταγραφή του Μαύρου ήταν πάρα πολύ καλή και έξυπνη και θα ωφελήσει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Τώρα, εκεί που πονάει ο ΠΑΟΚ είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και στο γεγονός ότι έχει αρκετά καλά εξτρέμ και θα αναγκαστεί να παίξει με τον Μπίσεσβαρ στα εξτρέμ με ένα χρόνο στην πλάτη του παραπάνω. Καταλαβαίνει για ένα κορμί τέτοιο τι είναι. Και τον Μπέλκα τον διαμαρτυρόμενο για τα λεφτά που παίρνει πίσω από τον Φόρ. Έχει τα θεματάκια του δηλαδή και ο ΠΑΟΚ. Αλλά εν ώψη Άγιαξ που τη Δευτέρα θα κάνουμε τη μεγαλύτερη ανάλυση, εκεί που τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ, που δεν θα είναι καθόλου ανταγωνιστικός, είναι στον χώρο του κέντρου. Στα άλλα την παλεύει τη δουλειά. Με τους αφελείς ταλαντούχους Ολλανδούς. Πολύ περισσότερο τη Δευτέρα.